Ο λιγός παγετός του 2021 που έπληξε όλη την Ευρωκαλλιέργεια, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την αντιμετωπίσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Αν θυμάστε τότε που λέγαμε ότι έσβησε η αγροτική παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως στους νομούς Σημαθίας και Πέλλας, ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο τότε, Τριαντόπουλος, Λιβανός, Βεσιλόπουλος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Λικουρέτζος, και υποσχεθήκαμε τρία πράγματα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, εξατομικευμένες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις, προκαταβολή τον Αύγουστο και εξόπιση στα Χριστούγεννα, και το κάνουμε πράξη. Και ήρθαμε και αποζημιώσαμε και τις βροχοπτώσεις πέρυσι. Πάλι την υδροκαλλιέργεια. Πήραν 180 εκατομμύρια η Μαθιακή Πέλα τα δύο τελευταία χρόνια, λεφτά που τα πήραν τα προηγούμενα 40. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν βάλουμε και το φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών και βοήθησε πάρα πολύ τον αγρότη παραγωγό, αυτό με το 50% την έκπτωση του φόρου, και επειδή γυρίζουμε τώρα στα χωριά και έχουμε πραγματικές εκαθαρίσεις, θα πω κάτι εδώ πέρα, μια πραγματική εκαθάριση τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Παραγωγός πραγματικός με 31.000 εισόδημα, εδώ από τα χωριά μας, από τον Πολυπλάτανο. Και ο 31.000 καθαρό εισόδημα είναι ένας παραγωγός με 50-60 στρέμματα δεδροκαλλιέργεια. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ή 80-90 στρέμματα δομπάκια. Είναι ένας μέσος παραγωγός. Τι πλήρωνε το 17 και το 18 επί ΣΥΡΙΖΑ? 20.000 ευρώ σε φόρο, προκαταβολή φόρου και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό το έκπτωμα των 27% πάνω στο καθαρό εισόδημα. Ήρθαμε όμως εμείς το 19 με το νόμο 46-46, εξορθολογήσαμε τη φορολογία και πήγαμε και κατεβάσαμε το συντελεστή φορολόγηση από το 22% για το πρώτο κλιμάκιο στο 9%, μειώσαμε την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%, καταργήσαμε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτιδεύματος και εξορθολογήσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτός ο παραγωγός που πλήρωνε το 17-18 με 31.000 καθαρό εισόδημα, με το ίδιο εισόδημα πέρυσι πλήρωσε 9.000. Και φέτος, με τον καινούργιο νόμο του 49-35 του Υπουργείου Οικονομικών, επαναλαμβάνω, με 50% έκπτωση του φόρου εισοδήματος πληρώνει 4.000 ευρώ. 16.000 ευρώ κάτω από αυτό που πήγαμε το 17 και το 18. Αυτή είναι η αλήθεια. Συν οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις ακατάστατης και αφορολόγητης όλα αυτά τα χρόνια που δώσαμε στον παραγωγό για να το στηρίξουμε. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στήριξε όσο κανείς άλλος τον παραγωγό, τον αγρότη. Αλλά όχι μόνο, Στέφανε, όλους όσους είχαν ανάγκη στήριξη κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, άλλα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, συνολικά 55 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχτεί όλη η κοινωνία, η οικογένεια και οι επιχειρήσεις. Ήμασταν πάντα δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχα να πέσουν λεφτά εδώ από δημόσιο χρήμα στο κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας τη δεκαετία του 20ου. Το ίδιο συμβαίνει και στις μονάδες της Φέρειας. Απλά παραδείγματα αυτά. Τέσσερις κλίνες μεν τον Σεπτέμβριο του 19, εκ των οποίων λειτουργούσαν μόνο δύο αναπνευστήρες, 10 κλίνες μεν σήμερα. Από το 21 και μετά, εν μέσω της κρίσης. Άρα δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Στην υγεία θέλουμε το καλύτερο, έχουν γίνει πολλές δουλειές. Απλά θέλουμε το καλύτερο. Να πω με αφορμή αυτά που ακούστηκαν, υπάρχουν δύο θέματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος, ο οποίος υπηρέτησε και την κυβερνητική πολιτική στην αγροτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και ο Στόλης, ο οποίος είχε το ταμείο. Και το ταμείο ήταν πολύ γενναιόδορο. Νομίζω ότι ισχύει για όλους τους Έλληνες, ισχύει για όλα τα νοικοκυριά, ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, ισχύει για την αυτοδιοίκηση. Ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε νοικοκυριό είδε να του χτυπάει την πόρτα ο Μητσοτάκης, δίνοντας ένα ποσό που δεν ήταν υπέρογκο, αλλά ήταν εκείνο το οποίο κάλυπτε στοιχειοδότης ανάγκες του μέσα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις που περάσαν. Εγώ ειλικρινώς σας λέω, με την εμπειρία που διαθέτω, τέτοιο κοινωνικό κράτος που δεν είναι οργανωμένο πολύ, γιατί ήταν η κρίση και δόθηκαν οι επιδοτήσεις στρατηγικής συστασίας, δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο γενναιότερο κράτος. Και με μια διαφορά μεγάλη, ότι την ίδια ώρα που ήταν τόσο γενναιόδωρο, την ίδια ώρα δημιουργούσε και όγκο. Δημιουργούσε δηλαδή ανάπτυξη. Γιατί αν δεν έχεις ανάπτυξη,
και μοιράζεις, θα οδηγηθείς σε προβλήματα που για 10 χρόνια πληρώσαμε με τα μνημόνια. Άρα λοιπόν είναι μια υγιής διαδικασία η οποία κινήθηκε τα 4 χρόνια με αφορμή της κρίσης και έτσι πραγματικά όλοι οι Έλληνες απείλαψαν ένα κοινωνικό κράτος το οποίο μπόρεσε και στήριξε όλους τους ανθρώπους. Τώρα το δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση που έγινε προηγουμένως την ακούω 40 χρόνια. Ίδια ακριβώς συζήτηση. Αυτά που περιέγραψα σε όλες τις καταστολές για τους αγρότες, τις αποζημιώσεις, τα χαλάζια, τον παγετό. Είμαστε νέοι και γεράσαμε κι εμείς. Είναι δικαιολογημένη συζήτηση γιατί όταν γίνονται ζημιές οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εισόδημα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που πρέπει να συζητήσουμε παραπάνω. Γιατί ό,τι και να γίνει και φέτος πάλι, να είστε βέβαιοι, η κυβέρνηση θα είναι γενναιόδορη για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι ανάγκες που θα προκύψουν από τις καταστροφές. Το ότι σπήρατε 2-3 φορές μπαμπάκια, το ότι υπάρχουν παγετοί κλπ. Όμως υπάρχει ένα καινούριο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Και πολλοί από εσάς αφήνετε τα παιδιά σας πλέον στην εκμεταλλεύση. Υπάρχει διαδοχή στην εκμετάλλευσή σας, στην επιχείρηση. Αυτοί που ασχολούνται με την αγροτική οικονομία καθαρά είναι λίγοι πια. Οι καθαροί αγρότες είναι λίγοι. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί. Είναι σε κάθε χωριό μεγάλο, 50-60, πώς είναι, παραπάνω είναι. Πολύ είπατε και πολύ συμπαθητικός. Αυτοί όμως είναι μεγάλοι καλλιεργητές. Είναι μεγάλοι καλλιεργητές. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο αυτούς τους μεγάλους καλλιεργητές, οι οποίοι δεν έχουν δικά τους κτήματα, είναι ενοικιαστές. Αυτούς λοιπόν που διαθέτουν ένα τεράστιο κεφαλαιοκικό εξοπλισμό, μπορεί και 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο καθένας, τα μηχανήματα εδώ, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να τους στηρίξουμε. Να γίνουν υγιείς, γιατί οι πιο πολλοί από αυτούς φυτοζωούν επίσης. Ενώ δουλεύουν σκληρά, ενώ ρισκάρουν πολλά πράγματα, πιστεύω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της αγροτικής μας οικονομίας γύρω από αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά αποτελούν το 80% της αγροτικής οικονομίας. Και έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε συνολικά όχι μόνο το δικό τους εισόδημα αλλά και το εισόδημα της περιοχής. Πιστεύω λοιπόν χρειάζεται ένα πλαίσιο καινούριο. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό πλαίσιο. Να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να ενισχύσουμε από επιστήμονες μέχρι τεχνολογία, σε συνδυασμού με την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά για να κάνουμε σύγχρονες επιχειρήσεις αγροτικές. Είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει, ειλικρινά εγώ το βλέπω και κλαίω κανένα. Γιατί επαναλαμβάνεται συνεχώς. Πολλά χρόνια τα ίδια πράγματα, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια αιτήματα, ενώ η πραγματικότητα μας έχει πάει πολύ πιο μπροστά. Και πολλαπλασιάζονται και τα προβλήματα όπως είναι, για παράδειγμα, η κλιματική κρίση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Και επειδή στην Αλεξάνδρεια, συνολικά στο Δήμο Αλεξάνδρειας, από το Σταυρό, ναι, στο Ρουλούκι, από το Σταυρό μέχρι το Πλάτι, τα Τρίκαλα, ουσιαστικά μιλάμε για άλλου είδους γεωργία. Έχουμε εκτατικές καλλιέργειες, λες. Έχουμε και δεντρώδεις καλλιέργειες, αλλά έχουμε εκτατικές καλλιέργειες. Έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς από ό,τι συμβαίνει μετά το 66, πάνω, που είναι ουσιαστικά μόνο δεντρώδεις καλλιέργειες. Χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα αναπτυξιακό για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, γιατί περί επιχειρήσεων. Αυτή είναι η σκέψη μου, δεν είναι κάποια πρόταση, είναι η σκέψη μου να απασχολεί πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι η ώρα να διαμορφώσουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν και οι Δήμοι, όχι τους περιοχές, ένα Δήμο έχουμε ουσιαστικά, και να διαμορφώσουμε μια προοπτική κυρίως για τα νέα παιδιά, τους νέους οι οποίοι κάθονται εδώ, μένουν εδώ, συνεχίζουν την αγροτική εκμετάλλευση. Προφανώς είναι πιο μορφωμένοι, είναι πιο φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να του δώσουμε και εργαλεία. Υπουργέ, στο δεύτερο που είπατε, δεν υπάρχει νεολαία για να καλλιεργήσουν τα χωράφια. Στα 50 άτομα που είμαστε στα χωριά, 60,
οι πιο πολλοί είναι πάνω από 50-60 χρονών. 70. Η νεολαία δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή. Αυτό όμως είναι αυτή η σκέψη. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, αφού είπατε. Η νεολαία, την νεολαία πώς θα κρατήσουμε. Και θα ασχοληθεί εάν δει ότι υπάρχει μια προοπτική. Και μπορούμε να τα υπάρχουν παιδιά με δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας στο παρελθόν. Άρα αυτό δεν με απασχολεί, δεν με προβληματίζει τόσο όσο την ένα πλαίσιο κινήτρο και ένα σχέδιο προς την κατεύθυνση. Πέντε στο συνεργατισμό, είπε ο Γιώργος. Χθες ήμουν στην Πιερία, στη νότια Πιερία, δηλαδή Λιτόπορο. Αυτοί εκεί έχουν μονοκαλλιέργεια ακτινίδιο. Ξέρετε ποιο ήταν το θέμα. Και ανατρίχιασε πραγματικά. Και λέω, επιτέλους και πρέπει να σας πω ότι τους είπα ορισμένες σκληρές κουβέντες, τους συνήθως, ήταν πρόεδρος συνεταιρισμού. Τι σημαίνει συνεργατισμό. Έρχονται απαρχαιώνες, έμποροι, παίρνουν προϊόντα και δεν πληρώνουν. Από πότε το είχαμε αυτό το φαινόμενο, πόσα μέτρα έχουν ληφθεί από τότε, πόσα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε μια στοιχειώδης μορφή συνεργασίας, έστω και μια σύμπραξη με έναν ιδιότητα, μια καλή ιδιωτική επιχείρηση. Αυτά δηλαδή είναι πρωτόγωνα προβλήματα. Αλίμονο αν ακόμα έχουμε εμπόρους οι οποίοι ξεγελούν τον αγρότη και παίρνουν το ισότοπ, το μόχτο και δεν πληρώνουν. Μιχάλη, με συγχωρείτε, θα σου πω κάτι άλλο σου μπορεί να γίνει εκεί. Ναι. Το μητρό εμπόρο. Ναι, το μητρό εμπόρο. Ναι. Μητρό εμπόρο. Ποιος είναι καθαρός με τράπεζες, ποιος δεν έχει καταδικαστεί για μη πληρωμή αγροτικών προϊόντων, να μπορεί να είναι στο Μητρό και μέσα από το Μητρό να μπορεί μόνο να διαχειριστεί. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ο καθένας με ένα μπλοκάκι για ένα αυτοκίνητο που έρχεται εκεί να παίρνει, και να παίρνει την παραγωγή του Κοσμάκη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανοργάνωτοι. Ανοργάνωτοι υπουργέ, γιατί δίνουμε και το δικαίωμα στον καθένα να κάνει με 5 άτομα ένα συνεταιρισμό. Που δεν πηγαίνει στα μεγάλα σχήματα, αυτό που λέει ο Υπουργός με τα μεγάλα σχήματα που πρέπει να ισχύσει και αυτό εδώ πέρα. Πολλά πολλά είναι που πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Δεν είναι κακό. Που πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά και τα έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το με τον Υπουργό. Οι μονάδες που εξάγουν τώρα πρέπει να πιστούν, πρέπει να εκτελεστούν, να πιστούν στα συνεργατικά σχήματα που δεν είναι το μέλλον της και για να συνεχίσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις λοιπόν που ξεκινήσαμε, θα πρέπει την Κυριακή όλη, θα πρέπει να πάμε σκάλπες για να δώσουμε τη δύναμη στον Πρωθυπουργό, στον Γιάννη Μητσοτάκη και σε όλους εμάς να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Μισή ώρα είναι μεν και χρόνος για Τσίπουρα. Σημαντικό. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και όσοι είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι, δεν το πάμε να γράψουμε ένα ιστορικό τώρα για την πατρίδα. Η συμμετοχή πώς ήταν στην Είμαστε πολύ καλά και στο Είμαστε κοντά στο γιατί έχουμε πολλούς από τους αλληλούς ότι για τους εργάτες και τους ψηφίστες και από τους αλληλούς μεταναστούν. Το μόνο τους μέλημα είναι πώς θα πάρουν τα αξιολογικά έργα έτσι ώστε να φύγουν στην Γερμανία. Βέβαια κατά καιρούς εξυπηρετήσαμε αρκετό κόσμο το αγροτικό και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν. Αλλά βασικά όμως το μυαλό τους είναι πώς θα πάρουν τα έργα που θα φύγουν. Θα μπορούσαν όταν είχαμε μέγιστη δυναμικότητα, εγώ παραδείγματος χάρη στην Αλεξάνδρεια που είχα 802 άτομα σε μέγιστη δυναμικότητα και μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε. Και όμως έτσι δεν είναι. Εκεί που έρχονται από την Αίγυπτο, σωστά το είπε ο Λάζαρος, βέβαια έρχονται στην κάρτα του αγρότου. Δηλαδή στην Αίγυπτο θα φτάσουμε από τις κοινωνικές εργασίες και από τις τοπίες. Είπαμε να μην πει οποιοδήποτε που δεν ξέρει. Με πέντε κυρκίζουν, πέντε. Εδώ σημαίνει είναι 5,5-6 με 4 και όχι μόνο και στα και τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν και ψήφο λαού. Για να κάνουν τι. Για την ψήφο του λαού την διεκδικείς, ήθελε κυβερνήσεις και να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα. Είτε τη διεκδικείς ενδεχομένως για να είσαι αντιπολίτευση και μέσα από εκεί να γίνει κυβέρνηση. Σας θυμίζω λοιπόν ότι από το 2012 μέχρι σήμερα εμφανίστηκαν δεκάδες τέτοια κινήματα. Δεκάδες τέτοιες κινήσεις.
όπου παρέσυραν στο θυμό, στην οργή, στη βία πολλές φορές. Ακραίες κινήσεις παρέσυραν τους πολίτες με αποτέλεσμα να φτάσουμε και σε αίμα, σε δολοφονίες. Αυτά που συνέβησαν τα χρόνια εκείνα από τη Χρυσή Αυγή, όσα συνέβησαν τα κωμικά ή δραματικά με τους Καμένους και τους Λεβέντιδες και όλους αυτούς, τους Σιριζανέλ κλπ. Λέω Σιριζανέλ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτό κόμμα, αλλά είχε και ΑΝΕΛ μέσα. Και θέλω να πω ότι ουδέποτε όλοι αυτοί συνέβαλαν στο να στήσουν μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό, σε αυτό που συνέβαλε είναι να διαλύουν κακομέρα την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Για να ικανοποιούν κάποιες ακραίες απόψεις, οι οποίες πολλές φορές αγγίζουν τα όρια της αντιδημοκρατικότητας ή αγγίζουν τα όρια της γραφικότητας. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά, η δημοκρατία βεβαίως είναι πολύ ανεκτική και όλοι αυτοί μπορούν να συμμετέχουν. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα κριτήριο για τους πολίτες. Ποιος είναι ο χρήσιμος και ωφέλιμος να κυβερνήσει τον τόπο. Ποιος μπορεί να πάει τη ζωή των πολιτών μπροστά. Και όχι ποιος καλλιεργεί κάθε μέρα το μίσος και το διχασμό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει κάθε μέρα ουσιαστικά και βάζει φυτίλι από κάτω βόγκες στην κοινωνική συνοχή. Έχουμε ως χώρα επιτέλους μετά από 10 χρόνια, μετά το 19 ετών, μέχρι το 19 ετών, περάσαμε μια σκληρή δοκιμασία ως πόλους. Περάσαμε δυστυχία, πόνο, περάσαμε βία, διχασμό με το περίφημο υποψήφισμα του 15 και αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει μια μεγάλη λεωφόρο προς το μέλλον. Είναι μοναδική η στιγμή. Πιστέψτε, είναι μοναδική η στιγμή που ζούμε. Γιατί ζούμε μια εποχή όπου όλη η Ευρώπη έχει ύφεση ή έχει στασιμότητα και η Ελλάδα τρέχει με μεγάλες αναπτυξιακές κινήσεις. Είναι στιγμή που όλα τα κοινωνικά, το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη μειώνεται και εδώ αυξάνεται διαρκώς. Και η πρώτη υπόσχεση του Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης είναι να ανασυντάξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι το πρώτο στίχημα το μεγάλο. Μεγάλες, πραγματικά πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, φιλόδοξα σχέδια για να βάλουμε την Ελλάδα στην κανονική τροχιά. Δεν έχουμε ανάγκη λοιπόν ούτε από μίσος, ούτε από ψεκασμένους, δεν έχουμε ανάγκη ούτε από δυσιδαιμονίες, ούτε από θηρίου συνωμοσίας, οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά και ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να παρασύρουν ορισμένους οφειλείς πολίτες που ακολουθούν όλους αυτούς, οι οποίοι επαγγέλλονται το έθνος, τον εθνικισμό, την πατρίδα, εσχάτως την θρησκεία και να αναμειγνύουν με τα υπόλοιπα πολιτικά και κομματικά πράγματα που η θρησκεία και η εκκλησία δεν έχουν καμιά σχέση με όλα αυτά, με αποτέλεσμα να παρασύρουν πολίτες προς κατευθύνσεις οι οποίες είναι βέβαιο ένα πράγμα, ότι είναι ζημιογόνες αυτές οι παρεμβάσεις. Τα ζήσαμε, έκανε πού είναι όλοι αυτοί, θυμάστε, πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι κάτι γραφικοί τύποι που βγήκαν στη Βουλή και μας εκπροσώπησαν. Η Ένωση Κεντρών είχε πάρει στη Θεσσαλονίκη 7% στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Νέα Θεσσαλονίκη. Κάποτε. Λοιπόν, να κάνω αυτή την αναφορά, διότι πιστεύω ότι πρέπει να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με όλους τους συμπολίτες μας και να πάμε όλοι μαζί, αφενός μέσα στον δρόμο της λογικής και αφετέρου να συμπαθήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, έχει σημασία το ενωμένοι, μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει κάθε μέρα θέματα ασφάλειας, το πρώτο θέμα που χρειάζεται είναι η εθνική ενότητα και η λαϊκή ενότητα. Έχουμε μια λαϊκή κυβέρνηση, μια δίκαιη κυβέρνηση που χτύπησε, όπως σας είπα, την πόρτα όλων και στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φιλοδοξεί την Ελλάδα να την βάλει μέσα στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο αξίζει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι και γι' αυτό το λόγο αξίζει
να δώσουμε μια ισχυρή λαϊκή εντολή την Κυριακή που θα δώσει τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχηματίσει μια κυβέρνηση και να υλοποιήσει το πρόβλημα. Εγώ από την πρώτη μέρα λοιπόν σας απαντώ που κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συντάχθηκα μαζί του. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να συνταχθούν όλες οι δυνάμεις, οι υγιείς δυνάμεις της χώρας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του έθνους και να προχωρήσουμε όλοι μαζί να ανασυντάξουμε τη χώρα που το έχουμε ανάγκη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στις νεότερες γενιές, γιατί τις αδικήσαμε την προηγούμενη δεκαετία με όλα αυτά που συνέβησαν. Άρα λοιπόν η ενότητα, η συγχώρευση, η συστράτευση για μια ισχυρή αυτοδύναμη Ελλάδα, για μια Ελλάδα που πραγματικά θα δικαιώσει τις ελπίδες χώρων μας, είναι η υπόθεση εθνική. Σας ευχαριστούμε πολύ.